ήδη έχουμε μία καθυστέρηση σε αυτά που έχει αναλάβει τη δέσμευση να μας φέρει. Σας λέω ότι από τους 2.000 υπαλλήλους της ΕΑΣΟ που χρειαζόμαστε, μας έχει φέρει μέχρι στιγμής περίπου 250. Δεν ξέρω εχθές μέχρι σήμερα αν άλλαξε κάτι. Έχουμε μία Τουρκία που η αξιοπιστία της κρίνεται καθημερινά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάει καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάει κακά. Είμαστε δύσπιστοι, περιμένουμε κάθε μέρα να αποδείξει ότι θα σεβαστεί την ευθύνη που ανέλαβε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και ένα κράτος, το οποίο είναι σε βαθιά οικονομική κρίση, αλλά που ακριβώς επειδή όλοι εμείς εδώ πέρα θέλουμε να εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή, με τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, πρέπει να βάλει τα δυνατά του να μπορέσει να ανταποκριθεί, να πετύχει η συμφωνία στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Αυτό είναι ο περίγυρος μέσα στον οποίο συνεδριάζει σήμερα η Βουλή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, οι συνθήκες είναι κρίσιμες, δεν χρειάζονται κοινοτοπίες. Κάθε φορά δεν μπορώ να απαντάω, ανοιχτά σύνορα. Δεν υπήρξαν ανοιχτά σύνορα. Δεν πιστεύετε την κυβέρνηση. Βγήκε η Frontex και το είπε, ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με το καλύτερο τρόπο. Βγήκε το ΝΑΤΟ και το είπε. Δεν το είπε ο Μουζάλλας, δεν το είπε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, δεν το είπε ο κύριος Φάμελος. Είναι διεθνές πια η αξιολόγηση αυτή. Πιαστήκαμε απροετοίμαστοι. Δεν έχω βρει καμία τοποθέτηση από κανένα κόμμα πριν τον Μάιο που να βάζει ζήτημα προσφυγικών ροών αυξημένων και όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Λοβέρδο, ακούστε με σας παρακαλώ. Κύριε Λοβέρδο, θα μιλήσετε μετά, είστε γραμμένο. Μετά φαντάζομαι θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε. Λέω λοιπόν, η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Προσφυγικό... Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Προσφυγικό έγινε Μάιο. Μέχρι τον Μάιο οι προσφυγικές ροές στην Ελλάδα είχαν αυξηθεί 10%. Από τον Ιούλιο και μετά εκατονταπλασιάζονται. Όλοι πιαστήκανε απροετοίμαστοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι σε αυτή την τεράστια ροή που αντιμετωπίσαμε απροετοίμαστοι, δεν είχαμε στρατόπεδα για τους πρόσφυγες, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είχε δημιουργηθεί κανένα στρατόπεδο φιλοξενίας. Είχαν δημιουργηθεί προαναχωρησιακά κέντρα, τα οποία μας φανήκανε χρήσιμα, τα οποία όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα στη Βουλή τα χρησιμοποιήσαμε, κάτω από καλύτερες συνθήκες, με καλύτερο τρόπο, αλλά δεν υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια ούτε μία δομή φιλοξενίας. Αυτό είναι μια ευθύνη της χώρας. Εγώ δεν προσπαθώ να το αποδώσω σε αυτό το κόμμα ή στο άλλο κόμμα. Ήτανε τέτοιες οι ροές, ήτανε αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να βρούμε έναν τρόπο να βαδίσουμε μαζί, γιατί επήγει η συμφωνία. Διαχείριση κρίσης. Για το όνομα του Θεού, οι κρίσεις έτσι γίνονται. Η Κατρίνα έκανε 5 μήνες να συνέλθει. Η Γερμανία, έχω πάει σε κέντρα στη Γερμανία. Σε πολλά σημεία δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση. Το έσχος της Ιδωμένης, το έσχος στο λιμάνι θα σταματήσει, θα πάρει το χρόνο του, θα χρειαστεί μια οργάνωση του κράτους, θα γίνει. Δεν θέλετε ΜΑΤ ή θέλετε, δεν θέλετε. Δεν θέλετε γκάζ μέσα στα παιδιά ή θέλετε, δεν θέλετε. Επομένως χρειάζεται χρόνος και οργάνωση. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνησή μας θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει κάνει νωρίτερα ή να τα έχει κάνει καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που εκ των υστέρων οποιαδήποτε κυβέρνηση, όσο πολύ και να έχει προσπαθήσει, πάντα έρχεται η ιστορία και της το δείχνει. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έρχεται το νομοσχέδιο και γι' αυτό είναι κατεπίον. Γιατί οι συνθήκες σήμερα δεν είναι οι συνθήκες του 2015, δεν είναι οι συνθήκες πριν 3 μήνες. Παρότι είναι κατεπήγον στον κύριο κορμό του, είναι από τον Φλεβάρι αναρτημένο στη Διάβγεια. Έχουν γίνει κάποιες προσαρμογές σε σχέση με την νέα συμφωνία και με το πρωτόκολλο επανεισδοχής. Πολύ γρήγορα δίνει προσωπικό για το προσφυγικό μεταναστευτικό
για την αντιμετώπιση του στο Υπουργείο Εσωτερικών, δημιουργεί γενικές γραμματείες, δίνει μια δυνατότητα ευελιξίας στη δημιουργία δομών κλειστών και ανοιχτών, θεσμοποιεί τον χαρακτήρα των hotspot στα νησιά και στα σύνορα, που δεν είναι καινούριος, είναι ο χαρακτήρας που πολλά χρόνια τώρα έχει το κέντρο πρώτης υποδοχής στο Φυλάκιο, στον Εύρο. Πάντα οι χώροι πρώτης υποδοχής είναι κλειστοί. Το ίδιο γίνεται στη Λαμπεντούζα, το ίδιο γίνεται στη Σικελία, στο άλλο κέντρο που έχει η Ιταλία. Προσαρμόζει το δημιουργεί ωράρια ευέλικτα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, είσαστε χρόνια, έχετε κάνει σε δημόσιες θέσεις. Τέλειωνε το ωράριο και δεν είχαμε υπαλλήλους. Χρειάζεται λοιπόν επίγουσα να προσαρμογεί. Προσαρμόζει το άσυλο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, μια υποχρέωση της χώρας μας. Μην κατηγορείτε την υπηρεσία ασύλου, έχει κάνει θαύματα. Ο χρόνος που αποδίδεται σήμερα το άσυλο έχουν αποδοθεί 47% και λήγει σε 3 μήνες. 4 μήνες θέλει η Γερμανία. Πριν από μερικά χρόνια αποδίδεται το άσυλο 0,1%. Επομένως, όταν έχουμε μια υπηρεσία που βελτιώνεται, πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Και πιστέψτε με, η Διευθύντρια του Ασύλου ήταν εκεί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Και είναι μια εξαιρετική τεχνοκράτης, η οποία χαίρει αποδοχής και μπορεί και βοηθάει. Είμαι αναγκασμένος να προχωρήσω. Φτιάχνουμε διαδικασία και επιτροπές ασύλου στα σύνορα. Μας το επιβάλλει η κατάσταση. Όταν οι πρόσφυγες ή οι παράνομοι εισελθόντες ήταν 500, μπορούσε να γίνει στην Αθήνα. Πρέπει να γίνει στα σύνορα, πρέπει να γίνει στα νησιά, πρέπει να γίνει στα κέντρα υποδοχής ταυτοποίησης. Προβλέπεται στα πλαίσια της συμφωνίας μια σύντομη εξαιρετική διαδικασία, η οποία είναι σύμφωνη με το δημόσιο δίκαιο, με το διεθνές δίκαιο και με τις αρχές και με τη συνθήκη της Γενέβης. Θέλω να σας πω ότι τέτοιες διαδικασίες σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι 40 λεπτά, 2,5 μέρες, 5 μέρες. Εδώ πέρα η υπηρεσία ασύλου ανεξάρτητα είπε ότι το όριο ανάμεσα στη μη παραβίαση των συνθήκων και στη ταχύτητα είναι αυτές οι μέρες που γράφονται στο νομοσχέδιο. Και επειδή νομίζω ότι ξέρετε τους ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε κανείς να επηρεάσει είτε έτσι είτε αλλιώς την υπηρεσία ασύλου. Χορηγείται δικαίωμα εργασίας στους αιτούντες άσυλο και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, βοηθάει τη δυνατότητα ένταξης. Γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις, κατ' εξαίρεση, αλλά με τηρούμενες διαδικασίες διαφάνειας και πάντα με τον ΑΣΕΠ. Δίνεται η δυνατότητα στη τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει στην προσφυγική κρίση και να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της οικονομικά. Θεσμοθετούνται τρόποι και δίνεται μια αναγκαία ευελιξία για τη σύναψη συμβάσεων. Π.χ. απλά πράγματα, σάντουιτς, καθαριότητα. Άμα θέλω να καθαρίσω, δεν μπορώ να κάνω ανοιχτό διαγωνισμό. Μου έγινε μια επερώτηση και μου λέει για ποιο λόγο δεν έχετε πληρώσει αυτούς οι οποίοι δίνουν τροφή στους πρόσφυγες. Και ανακαλύπτουμε ότι αυτό είναι ένα χρέος το οποίο υπάρχει μήνες πριν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ το ομολογώ αυτό το πράγμα. Είναι οι διαδικασίες τέτοιες. Εδώ πέρα μπήκανε στην Επιτροπή εχθές κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές, θα σας τις πω μετά για τη ρύθμιση αυτών των διαδικασιών, στον βαθμό που γίνονται αποδεκτές. Για τις ΜΚΟ, είναι διεθνής πρακτική η ΜΚΟ. Δεν υπάρχει καμία κρίση, και αυτό τώρα δεν έχει νόημα, καμία κρίση που οι ΜΚΟ να μην χρησιμοποιούνται. Ποιες ΜΚΟ? Όχι αυτές που σήμερα έφτιαξα εγώ και άλλοι 4, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο, αλλά αυτές οι ΜΚΟ που αναγνωρισμένα χρόνια τώρα δουλεύουν. Δημιουργείται λοιπόν Μητρώο μέσα στο νομοσχέδιο, γίνεται αποδεκτή μια πρόταση που έγινε χτες, και δημιουργείται Μητρώο μέσα στο νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ, ώστε η ΜΚΟ να είναι υπό έλεγχο του κράτους, και έχουμε πετύχει στη συμφωνία με την Ευρώπη, και τελειώνω κυρίες και κύριοι, ότι το κράτος θα ορίσει το πού και πώς θα δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ. Γίνονται αποδεκτά στο άρθρο 22 για λήψη
υπόψη λόγων δημοσίας τάξης και μικρότερων αδικημάτων. Για τους διαγωνισμούς θα γίνουν νομοτεχνικές βελτιώσεις στη βάση της συμφερότερης προσφοράς και για τις ΜΚΟ θα υπάρξουν εκδόσεις εξουσιοδοτικής και νομοτεχνικές βελτιώσεις. Τελειώνοντας, ξεκινάει ένα παιχνίδι ενοχών για την πατρίδα μας, ότι με βάση τη νέα συμφωνία θα καταπατήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας βεβαιώνω και νομίζω ότι αυτό θα ανακουφίσει όλους σας, ότι θα τηρήσουμε αυστηρά τις διαδικασίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζονται όχι μες στο μυαλό του καθενός μας, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη της Γενέβης. Εγώ ήμουνα στη Γενέβη εχθές, είχα συναντήσεις με το Συμβούλιο Προσφύγων, το οποίο σήμερα νομίζω του ήταρε θετικά πράγματα για τη χώρα μας και για την προσπάθεια που κάνουμε. Η UNHCR, συγχωρέστε με, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θέλει να έρθει σαν συνέδριο. Ωραία, βάλτε μια τελεία, κύριε Υπουργέ. Το έχετε υποσχεθεί τρεις φορές. Επομένως, θα δουλέψουμε. Επομένως, θα δουλέψουμε στη κατεύθυνση της αναγκαιότητας. Και η αναγκαιότητα λέει πολύ απλά ότι το ευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί στην Ελλάδα. Θα δουλέψουμε με τους διεθνείς οργανισμούς και με σεβασμό στο δίκαιο. Κύριε Γεωργιάδη, μην διαμαρτύρεστε. Είναι κατεπίδων. Δεν είναι δόρμο. Αρχίστε, κύριε Υπουργέ. Επομένως, ναι. Συνεχίστε. Παπαδόπουλε. Επομένως ναι, είναι κατεπήγον το νομοσχέδιο. Επομένως ναι, έχετε δίκιο κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι λύση το νομοσχέδιο. Όποιος ισχυριζόταν κάτι τέτοιο θα έλεγε ανοησίες. Το νομοσχέδιο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στη λύση. Η χρήση του θα αποδείξει αν είναι σωστό εργαλείο ή όχι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα σωστό εργαλείο, τεχνικό, χωρίς αγγυλώσεις, χωρίς εγκυστώσεις, με ειλικρίνεια ονομάζει τα πράγματα με το όνομά τους. Η χρήση του θα κρίνει το εάν είναι αυτό το εργαλείο που θέλουμε ή όχι. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον αρμόδιο υπουργό. Κυρία Βάκη, έχετε το λόγο. Θα δοθεί ο λόγος τώρα σε κάποιους.